να συνδεθούμε με τον Υπουργό Υγείας του κύριο Άδωνη. Να δουλέψουμε. Έχουμε ο κύριος Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι εδώ στη θέση του. Να μας συνδάμε με τη συνέντευξη του κύριου Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, γιατί υπάρχουν θέματα, κύριε συνάδελφε. Για πάμε να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητέ Άκη, αγαπητέ Βαγγέλη. Τα προτιμούσαμε από κοντά, βέβαια, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν είναι εύκολο για εσάς. Εμείς εδώ είμαστε ούτως ή άλλως. Στο Υπουργείο αυτό η αλήθεια είναι πως η δουλειά είναι τόσο πολύ. Έρχομαι πρωί, φεύγω βράδυ, έχουμε και Σάββατα, καμιά φορά Κυριακή. Δεν έχει πολλά περιθώρια για. Σωστά. Είναι φορτωμένο, Υπουργέ, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, να δώσω μια συνέχεια. Τα συζητάγαμε και πριν με τους συναδέλφους εδώ, κύριε Υπουργέ. Στο θέμα που προέκυψε με αυτή την ιστορία με τον κύριο Πάνο Βλάχο, που σας αφορά και εσάς και τον Άρη. Εσείς επιλέξατε, από ό,τι κατάλαβα, να τοποθετηθείτε στο θέμα, αλλά δεν θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Γιατί το κάνατε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ είμαι εν ενεργεία πολιτικός και εμείς οι πολιτικοί εξορισμού δεχόμαστε και πιο σκληρή δημόσια κριτική από τους υπολείπους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι σωστό και πρέπει να υπάρχει. Προφανώς, αυτό που ο κύριος Βλάχος προσπερνάει τα εσκαμμένα και κάθε έννοια κριτικής δεν... Mm-hmm. Πιστεύω πραγματικά ότι θα το έχει μετανιώσει. Δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι θα σοβαρά κάπως λέει να μας σκοτώσουν. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Το αποδίδει σε σάτυρα. Νομίζω ότι ήταν χιούμορ. Ούτε ως χιούμορ δεν μπορεί να πεις να σκοτώσουν κάποιους. Δηλαδή, αν πω χιούμορ να σκοτώσουν τον κύριο Βλάχο, θα είναι χιούμορ. Έλαχιστο για Παναγία. Mm-hmm. Νομίζω ότι μία συγγνώμη εκ μέρους που θα έλεγε αυτό το θέμα είναι ένας νέος άνθρωπος. Εγώ θα επιμείνω ταλαντούχος. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο να προσπαθεί να κερδίσει τέτοιου τύπου δημοσιότητα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που έχει υποφέρει από τρομοκρατικές πράξεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω δεχθεί τρομοκρατικές ενέργειες και στο γραφείο μου και στα βιβλιοπολία μου. Άρεσε επίσης το σπίτι του. Νομίζω έχει κάνει. Άρα ήταν στοχοποίηση, λέτε αυτό, κύριε Υπουργέ. Ήταν στοχοποίηση. Πώς το εκλάβατε εσείς? Τώρα μπορούμε να μιλάμε τώρα σοβαρά αν αυτό είναι στοχοποίηση ή όχι. Αν σε ένα κοινό και μάλιστα στην εποχή του διαδικτύου ένα πρότυπο για την νεολαία βγαίνει και λέει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Παραλαμβάνω, παιδιά, ακούστε, η πολιτική κριτική είναι ανοιχτή, η δημοκρατία έχουμε, η σάτυρα μου αρέσει πολύ. Εγώ έχω τόσα χρόνια, με έχουν σατυρήσει όλες οι επιθεωρήσεις της Ελλάδος, μου έχουν κάνει γεωγραφίες όλοι οι γεωγράφοι της Ελλάδος, με έχουν παίξει σχεδόν στα σύριαλ, με διακομωδούν. Mm-hmm. Έχω ποτέ στραφεί ποτέ κανένας, έχω βρει ποτέ κανένα. Εδώ, κύριε Γεωργιάδη. Οι Αβίλα δεν έχουν εκπομπή που να μην είμαι εμείς της εκπομπή, ας πούμε. Δεν έχουν ποτέ τίποτα. Εδώ είναι ένα μεμονωμένο τη ζωή, αλλά αυτό εντάξει. Mm-hmm. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο ξέφυγε. Ή υπάρχει μια προσπάθεια να επιστρέψουμε στο κλίμα του 15, να υποδειχθούν οι πέτοι για τα δεινά της κοινωνίας κτλ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να γυρίσει στην Ελλάδα στο 15. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα του 15. Μην κοεδούμαστε. Το επιχείρησε ο κύριος Τσίπρας να γυρίσει στο ρητορική του 15 και συνετρίβει. Η κοινωνία έχει φύγει από εκεί. Δεν ανησυχώ καθόλου γι' αυτό. Ότι όμως υπάρχουν θύλακες στην Ελλάδα που επιζητούν την αποσταθεροποίηση της χώρας και τη ζημιά της χώρας, υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν. Και καλό είναι να μην τους ερεθίζουμε και να μην τους δούμε τροφή. Αυτά που τα εντοπίζετε αυτά, κύριε Υπουργέ? Πού τους εντοπίζετε αυτούς τους θύλακες? Προχθές είχαμε συλλήψει ανθρώπων με όπλα και κριτικά που παλιά είχαν εμπλοκή με την τρομοκρατία. Παραπροχθές είχαμε βόμβες. Προφανώς υπάρχουν τέτοιες θύλακες στην Ελλάδα. Και οι θύλακες της τρομοκρατίας άκρας αριστεράς εξακολουθούν να υπάρχουν, δεν υπάρχει εμβολία. Αυτά που γίνονται στα πανεπιστήμια, επειδή το συζητάγαμε πριν με τους καθηγητές εδώ. Εδώ δεν είδατε στο πανεπιστήμιο. Πολύ σας πάω. Ευχαριστώ πολύ που μου το θέτει, θα το πω. Καταρχάς θέλω να πω, επειδή άκουσα το πρωί την κριτική που ασκήθηκε στη διοίκηση του πανεπιστημίου. Δεν συμφωνώ με την κριτική αυτή. Η διοίκηση του πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ κινήθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα και θέλω να του συγχαρώ. Διότι με το που πήγαν να κάνουν την κατάλυση για να εμποδίσουν τη μετάδοση τη διαδικτυακή των εκστάσεων, οι Βρετανικές αρχές επικοινώνησαν με τους καταληψίες και τους έδωσαν προθεσμία λίγο λεπτό να λύσουν την κατάληψη. Αυτοί δεν την έλυσαν σε λίγα λεπτά, την έλυσαν σε μία ώρα και 15 λεπτά. Αμέσως κινήθηκε ΕΔΕ. Η ΕΔΕ είναι η ανώτερη πειθαρχική διαδικασία που έχει στα χέρια της μια διοικητική αρχή στην Ελλάδα. Και μάλιστα έχουν λάβει από ό,τι έχω μάθει και τις κλήσεις για να απολογηθούν ήδη εντός 24 ώρων. Δηλαδή. Ναι. Που βεβαίως άμεσα. Και που μια ΕΔΕ, αν κρίνει ότι έχει κάνει δολιοφθορά και παράνομη πράξη, μπορεί να σε παραπέμψει ακόμα και για απόλυση. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν οι αρχές του Πανεπιστημίου κινήθηκαν με πρωτοφανή σοβαρότητα και ταχύτητα και θέλω να τους συγχαρώ.
Να δούμε γιατί το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ. Γιατί αυτά συνήθως κάπου χάνονται μες στο δημόσιο όλα αυτά. Εγώ δεν έχω δει ποτέ στο δημόσιο να απολύεται άνθρωπο. Σας είπα όμως, κάπου εξαφανίζονται. Οι κλήσεις έχουν σταλεί σε 24 ώρες. Είναι αστραπιαία ταχύτητα. Ως προς για το ελληνικό δημόσιο, εντάξει, συμφωνώ μαζί. Ως προς είναι αστραπιαία ταχύτητα. Διαδικασίας. Αλλά εδώ οι εξετάσεις δεν έγιναν. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ μου. Οι εξετάσεις δεν έγιναν. Ο σερβερ έπεσε. Δεν υπάρχει ζήτημα παρέμβασης ή προσφυγής στην δικαιοσύνη. Ο σερβερ έπεσε για μία ώρα και 15 λεπτά. Μάλιστα. Άρα εξετάσεις θα γίνουν κανονικά. Δεν υπάρχει ζήτημα λειτουργίας. Εχθές έγιναν. Δεν καταστράφηκε ο σερβερ. Ναι, ναι. Έπεσε ο σερβερ, ναι, για μία ώρα. Ναι. Θα ρυθμιστούν οι εξετάσεις και θα γίνουν οι εξετάσεις. Δεν ξέρω τη λεπτομέρεια αν τελείωσαν αυτές οι εξετάσεις και δεν έχω αυτή την πληροφορία. Μάλιστα. Αλλά από την ώρα που λύθηκε η κατάληψη του σερβερ λειτουργεί, θα γίνουν οι εξετάσεις. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω προς την αντιμετώπιση ότι η ενέργεια αυτά είναι απαράδεκτη, είναι μια πράξη δολιοφθοράς κάτω του Πανεπιστημίου, δεν συζητείται. Και ο άνθρωπος αυτό που στην κάμερα το παραδέχεται, αν πρόκειται περί υπαλλήλου του Πανεπιστημίου, έχει μπλέξει σοβαρά. Υπάλληλος. Λέει μόνο του τι είναι ο άνθρωπος. Ναι. Καλά, δεν ξέρω αν είναι, δεν το γνωρίζω, δεν έχω την τιμή. Αλλά εάν είναι, ναι, ένας υπάλληλος που ομολογεί ότι έχει προχωρήσει σε πράξη δολιοφθοράς κατά του ιδρύματος το οποίο υπηρετεί, ναι, έχει παραβιάσει σοβαρά και διοικητικούς νόμους και ποινικούς. Έλα, Βαγγέλη. Έχω και ερωτήσεις για το Υπουργείο σας, γιατί ξέρω ότι είστε σε μια δύσκολη περίοδο. Αλλά θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το γεγονός, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή του σερβερ που έπεσε. Βλέπω ότι παρατηρώ ότι το αντιμετωπίζετε με πιο χαμηλούς τόνους. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι όλη αυτή η ιστορία με τα πανεπιστήμια δεν θα μπορούσε να έχει πάρει μια διαφορετική τροπή αν υπήρχε ένας διάλογος και με τους υπεύθυνους κυβερνητικούς φορείς. Ξέρω ότι εσείς προσωπικά δεν φοβάστε ποτέ το διάλογο. Έχετε κατέβει κάτω από το Υπουργείο σας, έχετε δεχθεί όλες τις ομάδες γιατρών, νοσοκομιακών, υπαλλήλων, οτιδήποτε. Ένας διάλογος λοιπόν με τους φοιτητές σε μια ειλικρινή βάση. Ομάδα των απολυμένων καθαριστριών από τον. Δεν είναι απολυμένων, τον ΣΟΧ που μου φύγει από το νοσοκομείο του Αγίου Σάβα και τη Σωτηρία. Εγώ πάντα έχω στο γραφείο μου και όποιο θέλει να με συναντήσει. Ναι, το λέω αυτό διότι επιμένετε στο διάλογο. Ένας λοιπόν διάλογος με τους φοιτητές. Δεν δικό μου το γραφείο, το ελληνικό. Ναι, ένας διάλογος λοιπόν με τους φοιτητές από τους υπεύθυνους κυβερνητικούς φορείς. Δεν θα μπορούσε να υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων. Διότι δεν μπορεί να είναι τρελοί οι φοιτητές, δεν μπορεί να είναι τρελοί από την άλλη μεριά και η κυβέρνηση. Δηλαδή, ένας διάλογος. Δεν έχω. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια περίπτωση που θα μπορούσε να γεφυρωθεί με το διάλογο η διαφορά. Γιατί εδώ η διαφορά είναι καθαρά ιδεολογική, κύριε Παναγιώτη, δεν είναι πραγματική. Να το εξετάσουμε λίγο λογικά. Τι λένε αυτοί που αντιδρούν, υποτίθεται, λένε ότι ανησυχούν ότι κάποιος που έχει χρήματα θα μπορεί να προσπεράσει τη δικιά του τη σειρά και να πάρει ένα πτυχίο και να του ανταγωνιστεί αύριο στην αγορά εργασίας, επειδή είναι πλούσιος και δεν θα έχει κοπιάσει όσο αυτοί που δεν είναι τόσο πλούσιοι. Αυτό δεν είναι, υποτίθεται, το διακύβευμα και το επιχείρημα. Ας το πούμε, ναι. Μάλιστα. Σήμερα, ένας που έχει χρήματα δεν μπορεί να πάει σπουδάσει στην Ιταλία, στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, στην Ολλανδία, στην Αγγλία. Μπορεί. Στην Κύπρο δίπλα μας. Άρα αυτό που συζητάμε ως επιχείρημα, αν αυτή είναι η φοβία, τότε πρέπει να αλλάξουν πλανήτη. Mm-hmm. Γιατί σε αυτό τον πλανήτη αυτό γίνεται. Άρα δεν είναι αυτή η φοβία. Ποια είναι η πραγματική. Είναι ιδεολογικό πολιτικό, είναι το θέμα, λέτε. Είναι ιδεολογική. Μάλιστα. Είναι ιδεολογική. Οι άνθρωποι είναι αριστεροί και δεν θέλουν να υπάρχει καμία πρόοδο στη χώρα. Η αριστερά είναι λίγο. Ξέρετε, είναι λίγο αστείο. Μοιάζει λίγο με τον Εύξηνο Πόντο. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα ονομάσανε τον Εύξηνο Πόντο Εύξηνο γιατί ήταν άξενος. Είναι η χειρότερη θάλασσα, η πιο επικίνδυνη. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και η αριστερά. Αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτική παράταξη. Δεν έχει καμία σχέση με την πρόοδο αριστερά. Η αριστερά είναι η πιο συντηρητική παράταξη. Είναι η παράταξη, δεν αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, οι γενικές συνελεύσεις στα πανεπιστήμια. Οι γενικές συνελεύσεις στα πανεπιστήμια, κύριε Υπουργέ, είναι η πλειοψηφία της αριστεράς. Έχει τέτοια δύναμη η αριστερά και δεν το ξέρει. Να μιλάμε πάλι με λογικούς όρους. Οι γενικές συνελεύσεις στα πανεπιστήμια έχουν πολύ χαμηλή συμμετοχή φοιτητών. Όχι, κύριε Υπουργέ. Και επειδή έχω υπάρξει παλιά εγώ φοιτητής στη Δάπνο του Φουγκού και εκλεγμένος και με πολλές φοιτητές, τα θυμάμαι, δεν έχω αλλάξει πολλά από τότε δυστυχώς στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δύσκολα οι κανονικοί φοιτητές συμμετέχουν, διότι πρώτον το θεωρούν χαμένο χρόνο και δεύτερον φοβούνται τη βία της άκρας αριστεράς. Θυμίζω την νομική Αθήνα πριν από 10 μέρες μπήκαμε τα ρόπαλα μέσα. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να κερδίζει μια πλειοψηφία με τα ρόπαλα και η εικόνα με τα ρόπαλα. Έχει και την εξή επίπτωση. Οι άλλοι φοιτητές στα άλλα πανεπιστήμια που βλέπουν την εικόνα με τα ρόπαλα σου λένε την άλλη μέρα σιγά μην πάω εγώ το αθηγητική συνέδριο να πλακώνω με τον κύριο. Δεν είναι έτσι, κύριε Μπέργκερ. Άρα αυτά τώρα όλα αυτά είναι λίγο αστεία να συζητάμε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι με βάση τα επίσημα. Πολλοί φοιτητές φοβούνται να πάνε στο πανεπιστήμιο. Δεν λέω αυτό.
Αναγνωρίζω. Του Μπαχαλάκηδες πριν ο κύριος Χατζής, ο ίδιος ο κύριος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είπε ότι είναι η καθημερινότητα οι κουκουλοφόροι που εκφοβίζουν, δέρνουν, κάνουν. Σε κάποιες σχολές. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω τα επίσημα στοιχεία μερικά, γιατί έχω εκατοντάδες σχολές, μερικών γενικών συνελεύσεων. Να σας πάω λοιπόν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 603.780. Πάντιο Πανεπιστήμιο 48.577. Σας λέω τα υπέρ είναι τα δεύτερα, έτσι. ΕΚΠΑ 2.75.532. Κατά υπέρ. Επίσημα. Επισυνόλου. Ένα λεπτό. Τι επίσημα. Το ΕΚΠΑ. Λέω 2.75.532. Άμα τα προσθέσεις, αυτό βγάζει 800 άτομα. 900. Αυτό λέω. 2.75 κατά 532. Το ΕΚΠΑ έχει 15.000 φοιτητές. Μπορεί και να λέω και λίγο, υπάρχει και πάμα, η γενική του συνέλευση είναι 900. Λέτε, μιλάμε για ένα κλάσμα. Επαναλαμβάνω, κύριε Παδημητρίου, έχω πολύ πρόσφατες, έχω αποφοιτήσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν έχουν αλλάξει η εικόνα. Δεν πάνε οι φοιτητές στις γενικές συνελεύσεις. Κανένας φοιτητής που τον ενδιαφέρει να τελειώσει σπουδές και να πάει απροκόπηση δεν μπλέκει με αυτά. Είναι άλλη μία εικόνα. Αφήνουμε τα πανεπιστήμια, δεν προλάβουμε να μιλήσουμε, έχουμε πολλά θέματα ακόμα. Να σας πάμε λίγο στην κόντρα από χθες που έχουμε με ομοφοβικά χαρακτηριστικά σε βάρος του κυρίου Κασελάκη από δύο τοπικούς παράγοντες, από τον κύριο Μπέο, τον δήμαρχο Βόλου, και τον κύριο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη του Νοτίου Αιγαίου. Είχαμε πολύ σκληρές εκφράσεις, κύριε Υπουργέ, χυδαίες, το όριο του χυδαίου, εν πάση περιπτώσει, από τους δύο αυτούς παράγοντες. Βεβαίως εδώ θα πούμε, χωρίς να δικαιολογεί τίποτα, και την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη στο Βόλο, σε βάρος του κυρίου Μπέου. Με εκφράσεις επίσης που δεν ήταν, τέλος πάντων, δεν ταιριάζουν και με το αξίωμά του. Αχάς, ως προς τις δηλώσεις των δύο αυτών παραγόντων που λέτε, δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι είναι, όχι καταδικαστές, δεν μπαίνουν καν στο δημόσιο διάλογο, δεν υπάρχει κανένας που θα τους υπερασπιζόταν ούτε κατά κεραία. Θέλω να υπενθυμίσω όμως ότι όταν στο δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών στο Βόρειο Αιγαίο εγώ επίμονα ρωτούσα στα κανάλια ποια στάση θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του κυρίου Στεφανή και του κυρίου Μουτζούρη, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε, κύριε Παδημητρίου, έκανε την πάπια. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στην. Ναι, γιατί ήθελε να χάσει ο επίσημος της Δημοκρατίας. Δηλαδή ο Μητσοτάκης. Στην ουσία ψήφισε τον κύριο Μουτζούρη. Στήριξε τον κύριο Μουτζούρη. Αφού ψήφισαν τον κύριο Μουτζούρη. Ναι. Όχι επισήμως, στην ουσία ναι όμως. Ναι. Δεν βγαίνουν αλλιώς τα νούμερα. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε καμία προσπάθεια και κανέναν αγώνα να μην εκλεγεί ο κύριος Μουτζούρης περιφερειάρχης. Άρα τώρα τι, να μην διαμαρτύρεται. Οδήγησε τον κόσμο του στον κύριο Μουτζούρη. Όταν λοιπόν στην πολιτική, αντί να ακολουθείς θέματα αρχών, κοιτάς την πολιτική μόνο από τακτική βάση πώς θα χάσει ο Μητσοτάκης στο Βόρειο Αιγαίο, δεν μπορεί να διαμαρτύρεις την άλλη μέρα αν ο Μουτζούρης πήγε κάτι που σε ενοχλεί. Πριν από αυτό όμως, άρα ο Μουτζούρης, να ξέρουμε, έχει εκλεγεί με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ στο Βόρειο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν έχει εκλεγεί με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα πω και. Εγώ θα πω και. Δεν ξέρω αν έχει εκλεγεί. Η τοπική κοινωνία το ξέρει. Εγώ πάντα δέχομαι. Είναι σαφές ότι ο κύριος Μπέος δεν έχει εκλεγεί με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Μουτζούρης έκανε πολύ καλά τη δουλειά του για να εκλεγεί. Εδώ τώρα δεν κρίνω τον κύριο Μουτζούρη. Ο κύριο Μουτζούρης λέει αυτά πολύ. Ο κύριο Μουτζούρης τέτοια φορά αν θυμάστε παρελθόν, έχει βρει το Μητσοτάκη σε live μετάδοση. Αν θυμάστε. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι δηλαδή που προκαλεί έκπληξη. Ναι, αλλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Άλλο, ο Μουτζούρης δεν κρίνεται όμως. Μια περίπτωση όμως. Αυτό σας λέει ο Βαγγέλης. Είναι ο κύριο Μουτζούρης και δεν σας ακούω να κρίνετε τις δηλώσεις του κύριου Μουτζούρη. Λέτε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε. Άντε πάλι ο κακό ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να δεχθώ λοιπόν ότι κάποιοι ΣΥΡΙΖΑΙ ψήφισαν και τον κύριο Μουτζούρη. Δεν λέω αυτό. Οι δηλώσεις του κυρίου Μουτζούρη και του κυρίου Μπέου. Είναι απολύτως καταδικαστές. Μάλιστα. Σας το είπα από την αρχή. Είναι αποκρουστικές. Δεν μπορεί κανένας πολιτισμένος άνθρωπος του 21ου αιώνα να τις αποδεχθεί ούτε ως χιούμορ, για να πάρω την κουβέντα την προηγούμενη με τον κύριο Βλάχο που εξίσου μου λέγατε. Εξίσου και του κύριου Μπέου. Εντάξει. Προφανώς. Εννοείται. Και αν μου επιτρέπει ο κύριος Κασελάκης, ήταν λάθος η δηλώση του στο Βόλο, διότι όταν θες να κατηγορήσεις κάποιον, εν προκειμένου τον κύριο Μπέο, για εκχυδαϊσμό της πολιτικής, δεν απαντάς κατά τον ίδιο τρόπο όταν είσαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αν θέλετε πετάξτε. Τώρα, αν θέλετε κρατήστε. Πάμε στα όσα έγιναν χθες στη Βουλή. Βεβαίως. Διότι ξανααλλάξατε πειρά με τον κύριο Πολάκη για την υπόθεση
του Κέρπνο και σας ακούσαμε να του λέτε κατά πρόσωπο ότι σε κατηγορώ ότι έχεις πάρει λεφτά. Μαύρα χρήματα. Δεν σε κατηγορώ για απιστία. Σε κατηγορώ ότι έχεις πάρει μαύρα χρήματα και αυτό δεν παραγράφεται για την επίπτυση των νόμων περί εξαπλήματος, μαύρου χρήματος και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ξέρετε ότι έχει πάρει μαύρα χρήματα? Αν το ξέρετε, έχει πάρει στη δικαιοσύνη αυτό με στοιχεία? Πρώτα απ' όλα, εγώ κατέθεσα στη Βουλή την έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πριν από λίγες μέρες βγήκε, όπου έχει αυτά τα στοιχεία μέσα από μου και τα πήρα. Αυτή η έκθεση έχει διαβεβαστεί στις αγγελικές αρχές. Άρα, στις αγγελικές αρχές θα κάνουν το καθήκον. Έχει, ο κύριος Πολάκης πήρε μαύρα χρήματα. Ναι, οι εισαγγελικές αρχές λένε ότι η εταιρεία Security του Κελπνό, την οποία πλήρωνε ο κύριος Πολάκης με εντολή του παρά την αντίρρηση της υπηρεσίας, όπως λέει μέσα η έκθεση, διακινούσε πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Ναι. Τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια στη γλώσσα τη νομική είναι μαύρο χρήμα. Με υπογραφή δική του, με ευθύνη δική έχει του, παρά σειρά, την αντίθετη... Ναι, έχει μια σειρά τιμολογίων μέσα, τα κατέθεσα, στην Βουλή κατέθεσα καμιά τρενταριά. Ναι. Έχουν μέσα καμιά εκατοστή τιμολόγια, 20.000 το ένα, 30.000 το άλλο, 50.000 το άλλο, τα οποία σε όλα γράφει με αντίρρηση της υπηρεσίας και εντολή του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Ερωτώ, εάν είχαν βρει ένα τιμολόγιο, ένα, ενός ευρώ, που να έλεγε πληρώθηκε ο βάρτης ένα ευρώ, με αντίρρηση της υπηρεσίας και εντολή του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, θα με είχαν προφυλακίσει? Ναι ή όχι? Ναι, αλλά ένα λεπτό. Με ένα ευρώ! Με συγχωρείτε. Αυτό, αυτό εδώ αυτή η εικόνα του ακέραιου Πολάκη που δεν έχει βάλει τα χέρια στο μέλι έχει πάει περίπατο. Ένα λεπτό. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Πολάκης είναι ένα πράγμα το ότι έδωσε εντολή να πληρωθεί η εταιρεία με εικονικά, όπως λέτε, να τα βρει η δικαιοσύνη. Ένα άλλο πράγμα είναι αν προκύπτει ότι η εταιρεία έδωσε μαύρα χρήματα στον Πολάκη. Αν τα πήρε ο Πολάκης. Αν τα πήρε ο Πολάκης. Μια εταιρεία που έχει πάρει μαύρα χρήματα κατά την έκθεση της αρχής διαφάνειας, με πλαστά και εικονικά τιμολόγια, η υπηρεσία ειδοποιούσε τότε ότι αυτά τα τιμολόγια δεν πρέπει να πληρωθούν. Ναι. Και ο Πολάκης έδινε εντολή να πληρωθούν, προφανώς κάποια συναλλαγή υπάρχει εκεί. Το για ποιο λόγο να το κάνει? Το προφανώς πρέπει να αποδειχθεί. Να διαγράψει ο Πολάκης αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ λέω τη γνώμη μου. Αυτά θα αποδειχθούν δικαιοσύνη, προφανώς. Αλλά δεν θα την γλιτώσει, θα ερευνηθούν. Ελέγχετε ποινικά ο κύριος Πολάκης? Έχει κινηθεί διαδικασία για αυτή την, τη στιγμή για εξέπτυμα μαύρου χρήματος? Έχει σταλεί στον εισαγγελέα. Οι επόμενες κινήσεις είναι οι εισαγγελικές αρχές. Εγώ δεν είμαι εισαγγελέας. Ήθελα όμως να δείξω. Αυτό που σας προκάλεσε όμως, σας προκάλεσε για κάτι χθες, να πάτε σε ένα συμβολιογράφο. Επειδή ο κύριος Πολάκης διαρκώς γυρίζει και λέει εγώ δεν έβαλα το χέρι στο μέλι και αυτή είναι διεφθαρμένη και ο Γεωργιάδης διεφθαρμένος και ο αδιευκρίνησος και ο Λαδέμπορας και διάφορα τέτοια. Εγώ πάντα έλεγα όταν κάποιος φωνάζει τόσο πολύ δυνατά για το πόσο τίμιος είναι, κάτι δεν πάει καλά. Ο τίμιος δεν το φωνάζει. Κάτι το φωνάζει. Είσαι τίμιος, φαίνεσαι, το φωνάζει. Ναι, αλλά χθες σας προκάλεσε, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Σας είπε χθες, έλα να πάμε σε ένα συμβολιογράφο να υπογράψουμε και δεν το απαντήσατε σε αυτό. Το στείλατε κάτι φιλιά από ό,τι είδα. Μα σε τι να υπογράψω? Αφού εγώ δεν έχω κατηγορηθεί για κάτι για να παραιτηθώ από καμία ασυλία, όπως λέει. Αντιθέτως, να σας πω και το εξής. Πάλι και αυτό ξέρω το πώς στη Βουλή και να με ρωτάτε. Σε όλες τις αιτήσεις άρση ασυλίας που έχουμε έρθει σήμερα στη Βουλή, σε όλες ο κ. Πολάκης έχει ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία του. Το ξέρετε αυτό? Ναι, το ξέρουμε. Βέβαια. Εγώ αντιθέτως, όσο φορές έχει έρθει έτοιμα άρση ασυλίας για μένα, έχω πει να αρθεί η ασυλία μου. Ναι. Εγώ όταν έγινε Νοβάρτης, αν θυμάστε, είχα ανέβει στη Βουλή και είπα παρετούμε τις παραγραφές του άρθρου 86 και προκαλώ το ΣΥΡΙΖΑ να μου κάνει προκαταρτική στη Βουλή και έχω παρετηθεί την ασυλία μου. Ήταν την ομιλία του Νοβάρτης. Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μου έκανε την προκαταρτική. Ξέρετε για ποιο λόγο? Δεν ξέρω αν θα βγω αθώος. Ένα λεπτό. Λέτε ότι φωνάζει ότι είναι τίμιος. Δηλαδή αυτό που είπε ο Πολάκης δεν το έχω κάνει εγώ ήδη. Εντάξει, αλλά όταν λέτε ότι φωνάζει και αφού φωνάζει τόσο πολύ, κάτι είπα που το συμβαίνει. Όταν κάποιος σε κατηγορεί ότι έχει πάρει μαύρα χρήματα από δεν μια εταιρεία στη διάρκεια της υπουργικής σου θητείας, αν δεν φωνάξεις δεν θα είναι πιο ύποπτο? Αν δεν αντιδράς. Δεν φώναξε. Τι λέτε? Τον είδα να αντιδράει και πολύ. Λέω, λέτε. Για δείτε στο Facebook του που βάζει αυτά τα κατεβατά στο Facebook που βάζει για τους γελιογράφους εκεί πέρα της Καθημερινής ή για μένα ή για εσάς κλπ. Γιατί δεν θες το βράδυ γράψει κανένα κατεβατό εκεί που να λέει δεν τρέπεται ο Γεωργιάδης σε μένα τώρα? Δεν έβαλε. Έχω πάρει. Δεν έχει να βάζει κανένα. Κύριε Υπουργέ, να πάμε και σε ένα δύο θέματα ακόμα όταν προλαβαίνουμε.
Εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι μην τα βρουν και στους λογαριασμούς του. Μην τα έχει βάλει και στην τράπεζα. Είναι βαριά. Λέτε. Βαριά η πόνοια είναι αυτό. Λέτε ότι μπορεί να τα βρουν και στους λογαριασμούς. Δεν ξέρω, την αντίδρασή του αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αλλά θα βρει δικαιοσύνη αυτά, δεν βάρκες. Πάμε παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, για να τελειώσει η πλάκα, η εικόνα του Πολάκη, του κυνηγού, των διεφθαρμένων κτλ. Έχει τελειώσει από χθες. Δεν υπάρχει. Μεθαύριο τώρα, κύριε Υπουργέ, συζητείτε το θέμα των ομόφυλων στη Βουλή, όπου πληροφορούμαστε ότι θα τοποθετηθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, μπορεί να επηρεάσει κάποιους βουλευτές, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και κάποια τηλεφωνήματα που γίνονται προς κάποιους βουλευτές πιο πιεστικά να μην ψηφίσουν και από την Εκκλησία κτλ. Τι λέτε? Νομίζω το θέμα αυτό το έχουμε εξαντλήσει. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει δημοσίως απόψεις του. Δεν θα πει κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει πει δημόσια, φαντάζομαι. Θα έρθει να τεκμηριώσει τη Βουλή με τον τρόπο που ξέρει, δεινός ρήτορας είναι, πολύ έμπειρος κοινοβουλευτικός. Τις απόψεις που είναι γνωστές. Θα επηρεάσει συναδέλφους σας. Καλά κάνει να το κάνει. Καλά κάνει. Προφανώς. Προφανώς πρώην πρωθυπουργός είναι βουλευτής. Αλλήμον, θα τον παρακολουθήσουμε κιόλας. Mm-hmm. Ναι. Λέω αν θα επηρεαστούν κάποιοι συναδελφοί σας από αυτό. Νομίζω οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί έχουν ήδη διαμορφωθεί. Σωστό είναι αυτό, αλλά. Σωστό είναι αυτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, σωστό είναι αυτό που λέτε. Ρεαλιστικά δηλαδή. Κλείνουμε. Οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί έχουν απόλυτο δίκιο. Yeah. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός αρνείται ένα νομοσχέδιο. Έχει ένα βάρος. Έχει ένα βάρος. Σωστά. Δεν έχει μία. Αποδειχθεί. Δεν υπάρχει μία πολιτική. Μένει να φανεί στη Βουλή. Κλείνουμε εδώ. Έχω πει πολλές φορές ότι το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, οπουδήποτε ψηφίστηκε στην Ευρώπη, ένα πράγμα να δω και κλείσω. Mm-hmm. Προκάλεσε πολύ μεγάλη εσωτερική πολιτική αναταραχή, ιδιαίτερα στα κόμματα της κεντροδεξιάς. Mm-hmm. Πουθενά δεν πήγε unblock. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σε αυτή την περίπτωση η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας. Άρα αυτά έχουν συμβεί σε όλες τις άλλες χώρες. Το μόνο που θέλω να πω σε όσους με ακούν, που μου ρωτάνε για τη δική μου στάση. Mm-hmm. Τους προκαλώ να κάνουν ένα πράγμα. Να δουν το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Mm-hmm. Και να δουν τις χώρες που έχουν προχωρήσει αυτό το θεσμικό βήμα και τις χώρες που δεν έχουν προχωρήσει. Μάλιστα. Και μετά να θέσουν οι ίδιοι στον εαυτό τους το ερώτημα, την Ελλάδα με ποια παρέα προτιμούν να την έχουν μαζί. Με τις πρώτες ή με τις δεύτερες. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Εάν κάνεις αυτό το απλό πείραμα, ψύχρεμα και ήρεμα, και αντιληφθείς ότι είσαι στη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που ήδησε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μάλιστα. Το κόμμα που εκπροσωπεί κατά βάση την ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώρας. Θα έχεις εύκολη απάντηση. Μάλιστα. Για το τι πρέπει να γίνει αύριο. Κλείσαμε εδώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και εγώ να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε διάλειμμα. Εμείς επιστρέφουμε.